Ναι, κύριε Παπακλημίτζο, νομίζω ότι είναι ολοφάνερο πως είναι δεδομένες οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την υπόθεση Πάτσι. Και είναι δεδομένες και βαριές οι ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας, όχι μονάχα γιατί γνώριζε τις δραστηριότητες του βουλευτή της, νομίζω ότι αυτό και αυτό είναι ολοφάνερο, αλλά κυρίως γιατί τέτοιου είδους δραστηριότητες όπως αυτή του κυρίου Πάτσι εκδηλώνονται μέσα σε ένα πλαίσιο ή, αν θέλετε, αποτελούν παιδιά μιας πολιτικής δραστηριότητας που έχει το ονοματεπώνυμο και λέγεται πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως νομιμοποιείται η κερδοσκοπία, ναι, και οι πληστηριασμοί των λαϊκών κατοικιών, μια δραστηριότητα στην οποία επιδόθηκε ο συγκεκριμένος βουλευτής, αφορά βεβαίως υπερχρεωμένα νοικοκυριά, αφορά τα σπίτια δεκάδων, εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικογενειών, αλλά και είναι μικρών πάντως, κύριε επιχειρήσεων φτωχών. Είναι και κάποιοι μπαταχτσίδες εκεί. Δεν ξέρω αν είναι 10, 100 ή 10.000. Είναι πάντως κάποιοι. Ναι, ενώ επαγγελματίες μπαταχτσίδες, καταλαβαίνετε. Μαζί με τα ξερά, να μην καίγονται και τα χλωρά. Νομίζω, κύριε Παπακλημίτζο, ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι είδαν το έδαφος να φεύγει κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια τους μέσα στην κρίση. Από τη μια στιγμή στην άλλη έμειναν άνεργοι, δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τις δόσεις τους. Εμφανίστηκαν λοιπόν αυτά τα φαντ, τα περιβόητα φαντ, τα κοράκια των λαϊκών σπιτιών, τα οποία έρχονται και δραστηριοποιούνται. Όμως, αν το δούμε έτσι, τότε θα δούμε ότι οι ευθύνες έχουν και ορισμένα άλλα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με αυτά τα φαντ, σε σχέση με όλες αυτές τις δραστηριότητες. Μάλιστα, υπήρξαν και κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ποινικοποίησαν τους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς των λαϊκών κατοικιών. Από την άλλη, βεβαίως, υπάρχει και η διάσταση των ΕΛΤΑ με τις απευθείας αναθέσεις, το οποίο ανήκει στο υπερταμείο και αποδεικνύεται ότι τελικά όλες αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν θερμοκήπια τέτοιου είδους σκανδάλων με τη διαχείρισή τους. Δεν ξέρουμε τώρα ποιος εποπτεύει και ποιος διοικεί. Αυτά, αν θέλετε, δεν είναι και ζητήματα νομικά μόνο αυτά τα θέματα, είναι πολιτικά, αλλά σε κάθε περίπτωση η υπόθεση αυτή θα πρέπει να διερευνηθεί κι άλλο σε βάθος και βεβαίως το συμπέρασμα προκύπτει για το λαό, για τις λαϊκές οικογένειες, είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε να αποτραπούν περαιτέρω πληστηριασμοί σε λαϊκά σπίτια και για να μην βρεθούν άνθρωποι και οικογένειες στον δρόμο. Είναι φανερό ότι επιχειρείται ήδη, όπως βλέπουμε, η αξιοποίηση και η ένταξη και αυτού του θέματος, αυτού του πολύ σοβαρού θέματος, στην δικοματική αντιπαράθεση, η οποία όμως είναι κούφια και κύβδηλη. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί χρησιμοποιώ αυτά τα επίθετα? Γιατί ακριβώς την πολιτική των πληστηριασμών και της έλλειψης προστασίας της πρώτης κατοικίας, της έλλειψης κάθε προστασίας από την πρώτη κατοικία, είναι μια πολιτική την οποία υπηρέτησε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Θεσμοθετώντας σταδιακά, μειώνοντας αν θέλετε και τα εισοδηματικά κριτήρια και όλα τα σχετικά. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι φανερό, κύριε Ξανθόπουλε, και απευθύνομαι σε εσάς, ότι δεν μιλάμε για όλους τους πληστηριασμούς, μιλάμε για εκείνους τους πληστηριασμούς που αφορούν τα λαϊκά σπίτια. Πολύ ωραία. Εμείς, κύριε Δελή, θυμάστε ότι είχαμε κρατήσει ένα στοιχειώδη στίχτη ασφαλείας όμως. Περί αυτού πρόκειται. Είχαμε κρατήσει ένα στοιχειώδες δίκτυο ασφαλείας, το οποίο κατήργησε Νέα Δημοκρατία. Το θυμάστε, το ξέρετε. Θυμάμαι όμως, κύριε Ξανθόπουλε, επίσης, ότι θεσμοθετήσατε ο ΣΥΡΙΖΑ και την ποινική δίωξη όσων αγωνίζονται ενάντια στους πληστηριασμούς αυτών των λαϊκών σπιτιών που πάνε τα κοράκια και τα αρπάζουν. Και έχουμε πρόσφατα, σύμφωνα με το δικό σας νόμο, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και ποινικοποιεί και οδηγεί στα δικαστήρια ανθρώπους, προέδρους εργατικών κέντρων, οι οποίοι παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους κινητοποίησεις. Το θέμα όμως, κυρία Βίδου, για να κλείσω, δεν είναι η υπόθεση Πάτσι. Πρέπει να αναδείξει βασικά το ζήτημα της διακοπής, της παύσης κάθε είδους πληστηριασμού στις λαϊκές κατοικίες, να φύγουν τα φαντς και όλα αυτά τα κοράκια που ωρεύονται τα λαϊκά σπίτια, που δεν είναι και λίγα, και βεβαίως να αναδειχτούν τα γενικότερα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε ο λαός να βγει στο προσκήνιο και η απεργία στις 9 του Νοέμβρη είναι μια χρυσή ευκαιρία γι' αυτό, να διεκδικήσει για την ενεργειακή φτώχεια που εξαπλώνεται, για την ακρίβεια που σπάει κόκαλα, για την εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει ο λαός
να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να παρακολουθεί τις σκιαμαχίες ανάμεσα σε δύο κόμματα για μια μάλιστα πολιτική την οποία, για την οποία είναι συνυπεύθυνη. Ευχαριστώ.